Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Κρήτη με φόντο την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου την προσεχή Πέμπτη στη Βουλή. Λογιστές, φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι πραγματοποίησαν το μεσημέρι μία ακόμα συγκέντρωση έξω από την εφορία Χανίων, ζητώντας την απόσυρση του σχεδίου νόμου. Μετά από χιλιάδες παρεμβάσεις που γίνανε στη διαβούλευση αλλά και των φορέων, δυστυχώς οι τροποποιήσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Εξακολουθεί το φορολογικό νομοσχέδιο να πλήττει τους μικρούς, πολύ μικρούς συναδέλφους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμπορους, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, χωρίς καν να πειράζει τη φοροδιαφυγή. Ένα λάθος νομοσχέδιο το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει τραβηχτεί και όπως καλούμε να ξανακαθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2024 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται καταβολή 600 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον λόγω της καθιέρωσης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ετοιμάζεται να προσφύγει ο δικηγορικός κόσμος της χώρας. Αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα πλήττουν τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους δικηγόρους. Διότι οι δικηγόροι, οι οποίοι είναι κατά τον κόσμο μεγαλοδικηγόροι, αυτοί έχουν συστήσει δικηγορικές εταιρείες. Και όταν έχεις μια δικηγορική εταιρεία, φορολογείσαι σύμφωνα με τον κανόνα που διέπει τις εταιρείες. Το επίμαχο σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών προβλέπει την τεκμαρτή φορολόγηση των εισοδημάτων τους από την τρέχουσα χρήση. Για ένα αναχρονιστικό, άδικο και ισοπεδωτικό νομοσχέδιο κάνουν λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει εδώ με μια φωνή με όλους τους φορείς της πόλης. Ζητάμε ένα δίκαιο φορολογικό νομοσχέδιο. Πλήττονται πραγματικά επιχειρήσεις και μικρές και αυτοαπασχολούμενες. Οπότε ζητάμε από την πολιτεία να επαναξεταστεί. Δυναμική είναι η συμμετοχή των αυτοκινητιστών ταξί του νησιού στις κινητοποίησεις. Από χθες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας κρατούν ακινητοποιημένα τα ταξί τους, προειδοποιώντας πως αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ο κλάδος τους θα οδηγηθεί σε αφανισμό. Εάν περάσει έτσι που περάσει, εμείς ως ιδιοκτήτες ταξί, με μαθηματική ακρίβεια τελειώνουμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι κατά τον Υπουργό οριζόντια η φορολόγηση. Δηλαδή ένας που έχει ποσοστό ιδιοκτησίας 50% μισό αυτοκίνητο να φορολογείται το ίδιο με ένα που έχει ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα. Στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων τάσσονται και οι συνταξιούχοι. Βρεθήκαμε σήμερα κοντά στους συναδέλφους και στο διαμαρτυρόμενο κόσμο γενικά για την πολιτική της κυβέρνησης της μισής αλήθειας και τα άλλα μισά ψέματα. Γι' αυτό ξεσηκώνεται όλος ο κόσμος αυτές στα μισά ψέματα και τις μισές αλήθειες. Και πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ενωτικό και διεκδικητικό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.